Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, σχολάσαμε επιτέλους από τη δουλειά και είμαστε εδώ γιατί πολλές εξελίξεις έχουμε στο αγαπημένο μας reality, παίχτες αποχωρούν, πολλές ανατροπές, αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Το τρέιλερ κυκλοφόρησε και τι θα δούμε σήμερα. Θα δούμε αρχικά τον Εμμανουήλ να είναι πολύ φορτισμένο συναισθηματικά μετά το έπαθλο επικοινωνίας με τους συμπαίχτες του να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Σκέφτομαι ότι το Survivor για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα ζωής. Κάτσε να δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα, δεν ποτέ δεν ξέρεις. Συγκινούμε πολύ. Στη συνέχεια, οι παίχτες θα βρεθούν στο στίβο μάχης να δώσουν τον τελευταίο αγώνα για αυτή την εβδομάδα. Στο αγώνισμα αυτό θα υπάρξει ένα σοβαρό τραυματισμό για τον Απόστολο Ρουβά. Περίμενε, Τάλα, χτύπησε! Περίμενε, χτύπησε ο Αποστόλη! Να θυμίσουμε φυσικά ότι ο Απόστολος είναι ο παίχτης που θα αποχωρήσει στη συνέχεια στο Συμβούλιο του νησιού. Ποια ομάδα όμως θα πάρει την νίκη σήμερα, Τόλη? Καλησπέρα, παιδιά. Οι δύο ομάδες θα δώσουν τον τελευταίο αγώνα σήμερα με αυτές τις συνθέσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι ομάδες αλλάζουν. Αλλά πάμε αρχικά να σας δώσω το spoiler με το ποια ομάδα θα πανηγυρίσει σήμερα την νίκη στον αγώνα επάθλου. Νικήτρια ομάδα θα είναι η ομάδα των κόκκινων. Οι κόκκινοι θα απολαύσουν σήμερα το έπαθλο φαγητού. Και πάμε στα φρέσκα νέα, όπως σας είπα και πριν, οι ομάδες αλλάζουν. Και αλλάζουν γιατί έχονται δύο αποχωρήσεις από την ομάδα των κόκκινων. Ο Απόστολος Ρουβάς, όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, αποχωρεί σήμερα το βράδυ και το ίδιο ισχύει και για την Αυσικά, η οποία ήδη έχει φύγει από το παιχνίδι και βρίσκεται στο ξενοδοχείο. Είναι σίγουρο 100% επειδή συνέχεια με ρωτάτε, απλώς δεν ξέρω ακριβώς τη μέρα που θα παιχτεί αυτό. Θα γίνει ή σήμερα ή αλλιώς το Σάββατο. Το Σάββατο οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με νέες συνθέσεις. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες συνθέσεις, ακόμα εγώ δεν έχω οριστική πληροφορία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι Άρης Ασημίνα θα βρεθούν στην ίδια ομάδα και σε διαφορετική οτάλα. Αυτές είναι οι συνθέσεις των δύο ομάδων σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει προς το παρόν. Δεν είναι έγκυρα επιβεβαιωμένα, είναι οι διαρροές μέχρι στιγμής. Στάθη, Στάκη, Στάλα, Στέλλα, Μέη, Κωνσταντίνος, η μία ομάδα, Άρης Ασημίνα, Σταυρούλα, Βρυσίδα, Μαρτίκας, Νικογιάννης, η άλλη ομάδα. Αυτή θα είναι και η τελευταία αλλαγή ομάδων πριν τα αγωνίσματα πια γίνουν ατομικά. Να πω ότι περιμένουμε και από μέρα σε μέρα να δούμε τους Έλληνες παίχτες να αντιμετωπίζουν και τους παίχτες της Τουρκίας σε αγώνες επάθλων, όπως είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες ο Ατζούν. Νέο ανακάτεμα της Τράπουλας λοιπόν έρχεται, δύο νέες ομάδες και οι αποχωρήσεις Απόστολου Ναυσικάς ως Σονούπο. Αυτά από εμάς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια.